Περισσότερες από 2.000 παιδιά, μαθητές δημοτικών σχολείων σε συνοικίες του Δήμου Ηρακλείου, που το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο εντοπίζει στα χρόνια της οικονομικής κρίσης ασφυκτική πίεση, από τα τέλη του Νοέμβρη θα έχουν το σχολικό γεύμα τους. Αφορά όλους τους μαθητές από 18 συνολικά σχολεία του Δήμου, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που πριν σχολάσουν θα λαμβάνουν από εταιρείες catering, προκειμένου να αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό το πρόβλημα της υποσίτησης μαθητών που εξακολουθεί να προβληματίζει και τη σχολική κοινότητα. Υπάρχουν προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές όπου γνωρίζουμε ότι ακόμα και σχολικά ήδη με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν μπορούσαν να πάρουν κάποιοι μαθητές μας, πόσο μάλλον λοιπόν για τη σωστή διαβίωσή τους να έχουν τη δυνατότητα. Και αν οι διαδικασίες στηρίχθηκαν όπως προβλεπόταν και το πρόγραμμα βάδιζε προς υλοποίηση, τελευταία στιγμή το Υπουργείο Παιδείας έκανε και πάλι το θαύμα του. Καθώς με μια απόφαση που, όπως υποστηρίζει η Διδασκαλική Ομοσπονδία, αποφάσισε εντελώς αυθαίρετα, εκτός από τη διανομή, την οποία δεν έχουν αντίρρηση να κάνουν εκπαιδευτικοί, να αναλάβουν και τον ποιοτικό έλεγχο των γευμάτων αυτών. Δηλαδή να αποφαίνονται αν είναι καλά για να τα καταναλώσουν οι μαθητές ή όχι. Όλοι οι συνάδελφοι θα ελέγχουν το αν, ας πούμε, το φαγητό έρχεται συσκευασμένο σωστά ή αν έχει υποστεί αλλοιώσεις. Προφανώς οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να λάβουν μια τέτοια ευθύνη στο να... Δηλαδή να ελέγξουμε ποιοτικά αυτά τα φαγητά και εμείς φυσικά θεωρούμε ότι τα αρμόδια υπουργεία και οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τη διανομή αυτών των φαγητών να αναλάβουν με κάποιον υπεύθυνο, με κάποια επιτροπή που μπορούν να ορίσουν την ποιότητα του φαγητού αυτού. Το θέμα έχει πυροδοτήσει ένταση, καθώς οι εκπαιδευτικοί από τη μια δεν γνωρίζουν, όπως λένε, να κάνουν τον έλεγχο αυτό, όπως επίσης δεν μπορούν να πάρουν μια τέτοια ευθύνη. Με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία να εξηγεί ότι αν αυτό δεν αλλάξει, θα καλύψει τους συναδέλφους που θα αρνηθούν το επόμενο διάστημα που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα να ανταποκριθούν σε μια τέτοια διαδικασία. Ρίχνουν τον μπαλάκι ουσιαστικά στους εκπαιδευτικούς. Αυτή την ευθύνη δεν μπορούμε να την αναλάβουμε. Εμείς ξανατονίζω ότι θέλουμε να δώσουμε τα σχολικά γεύματα και θα τα δώσουμε προφανώς σε όλα τα παιδιά. Εκεί είναι σημαντικό που γίνεται μια τέτοια πρωτοβουλία. Από εκεί πέρα όμως, σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να αναλάβουμε τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων αυτών. Υπάρχει μια επιτροπή, ένα σχολείο, η οποία λέγεται η επιτροπή που παραλαμβάνει τα γεύματα. Αυτή η επιτροπή είναι και υπεύθυνη για να εξασφαλίσει αυτούς τους όρους. Μελανό σημείο του προγράμματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει να υλοποιείται στα τέλη του μήνα, είναι και το πώς θα λαμβάνουν τα παιδιά το γεύμα, αφού το Υπουργείο προβλέπει να τρώνε στο σχολείο, την ώρα που έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία του ολοήμερου και επιπλέον στα περισσότερα σχολεία δεν υπάρχει υποδομή για να μπορούν τα παιδιά να τρώνε με τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής. Πρόταση των δασκάλων είναι τα παιδιά να παίρνουν τα γεύματα στο σπίτι τους, κάτι που φαίνεται ότι δεν απορρίπτει πάντως το Υπουργείο Παιδείας. Λογικό μου ακούγεται και αυτό. Έτσι, δεν ξέρω τι εννοείται ποικίλες αντιδράσεις, αλλά η αντίδραση που έρχεται σε μένα είναι ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σωστό μέτρο και πρέπει να επεκταθεί και στα άλλα σχολιά.